νοούμενου Νικόλα, του 29χρονου mm-hmm. Νέου, που πρώτη εδώ είχαμε βγάλει στην εκπομπή μας για αυτή την εξαφάνιση πριν λίγες μέρες, βρέθηκαν τα παπούτσια και οι κάλτσες του φοιτητή που εξαφανίστηκε στην Κάλυμνο, τα αναγνώρισε η μητέρα του, κορυφώνει τη αγωνία για το ένα ζωντανό το παιδί. Είναι μια υπόθεση θρίλερ για την οικογένειά του και για όλο το Πανελλήνιο που έχει συγκλονιστεί από αυτή την εξαφάνιση. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Πέτρο Τσάτσι. Είναι ο άνθρωπος που έχει αναλάβει για το λογαριασμό της πυροσβεστικής και του πυροσβεστικού σώματος τις έρευνες για την έβρεση του 29χρονου νέου που πραγματικά όλοι μα όλοι θέλουμε και πιστεύουμε και ευχόμαστε να γυρίσει σύντομα στην οικογένειά του. Κύριε Τσάτσι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι περίεργα λίγα τα ευρήματα. Είναι λίγα περίεργα, απλά εγώ πρέπει να ξεκαθαρίσω και όλο αυτό, γιατί στο μέτωπο βρίσκεται ο Λουκίτς Καμπούρης, ο πυραγός, ο οποίος αυτός έχει αναλάβει. Εγώ έχω φύγει από χτες. Να το πούμε αυτό, οπότε, να το επισημάνουμε. Πού μπορώ να βοηθήσω, τι θέλετε να μας πείτε. Να μας πείτε λίγο αυτή τη στιγμή και από την εμπειρία που έχετε και που ήσασταν τόσες μέρες στις έρευνες. Βρέθηκαν λοιπόν τα παπούτσια και οι κάλτσες. Ναι, κοιτάξτε, επειδή εμείς έχουμε την διασωστική πλευρά, δηλαδή θα έχει να κάνει με τις έρευνες της αστυνομίας, εμείς μπορώ δηλαδή να σας πω το πώς το χειριζόμαστε όταν κάποιος θα βρεθεί σε μια χαράδρα, πώς δίνουμε πρώτες βοήθειες κτλ. Τώρα, όντως η υπόθεση είναι λίγο περίεργη, αλλά δεν θέλω να ανακατευτώ σε χωράφια που δεν έχω άποψη και δεν πρέπει να έχω άποψη. Μας, να κάνω μία ερώτηση γενικότερη. Πείτε μου. Και να μας κάνει να σας θέσω ένα ερώτημα γενικώς. Πώς γίνεται όταν κάποιος πάει να κάνει μία ορειβασία, πάει να κάνει μία πεζοπορία, να μην φοράει παπούτσια και να μην φοράει τις κάλτσες του. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Όπως σας είπα και χθες, εμείς το ποδήλατό του βρέθηκε κάποια κάστρο προς τον προφήτη Ηλία, έτσι, και τα παπούτσια του βρέθηκαν από την άλλη πλευρά που είναι το μονοπάτι που οδηγεί από τον προφήτη Ηλία στο χτί. Φανταστείτε σαν μια πυραμίδα να ανεβαίνει από τη μια πλευρά να κατεβαίνει από την άλλη. Μάλιστα. Και τα παπούτσια του βρεθήκαν από την άλλη πλευρά. Τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει τα παπούτσια του, βγάζει και τις κάρτες σε πεζοπορία. Όπως εσείς και εγώ μου κάνει λίγο εντύπωση. Ξυπόλυτος κάποιος μπορεί να κάνει όλη αυτή την απόσταση. Δεν σας άκουσα. Ξυπόλυτος κάποιος μπορεί να κάνει όλη αυτή την απόσταση μέσα στο κατοχή μόνο. Εμείς ήμασταν εξοπλισμένοι και τα λοιπά και το βουνό δεν ήταν προσβάσιμο. Ήταν πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό το πράγμα. Υπάρχει κάποια λίμνη εκεί στην περιοχή. Υπάρχει κάποια λίμνη, η οποία λίμνη αυτή δεν έχει νερό από ό,τι είδα έτσι από μακριά. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι πιθανό ο συγκεκριμένος να πήγε στη λίμνη και να βγάλει τα παπούτσια του για να κολυμπήσει μέσα. Τώρα να το πούμε σιγουριά, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά σίγουρα ένας άνθρωπος που βγάζει τα παπούτσια του δεν τα αφήνει μέσα στη δρόμο και πετάει σε μια χαράδρα, τα κρύβει. Αυτά δηλαδή είναι λίγο περίεργη η υπόθεση. Αυτά βρεθήκαν τα παπούτσια που μέσα στη μέση, πού βρεθήκαν ακριβώς? Αυτά βρεθήκαν στο ατμοσφαίρο. Κοντά στη λίμνη. Ήταν κοντά στη λίμνη. Επειδή δεν τα βρήκε στο νύχι και άποψη, δεν θέλω να πω ανακρίβειες και μετά να με διαψεύσουν τα λεφτά. Η λίμνη, ξέρετε, σε ποιο σημείο κοντά βρίσκεται η λίμνη? Είναι... Το χωριό Βαθύ. Άρα ένα χωριό που έχει κατοίκους. Φαίνεται κάποιο, δεν είναι κάτι απομακρυσμένο. Ακριβώς. Θα τον έχουν δει λογικά, θα τον έχουν δει. Δεν είναι μια απομακρυσμένη λίμνη στο πουθενά. Όχι, είναι στο χωριό Βαθύ. Με όση σιγουριά μπορώ να το πω, γιατί δεν είμαι και στην περιοχή εκεί. Μάλιστα. Άρα, εδώ μιλάμε για γι' αυτό και κορυφώνει η αγωνία, για τον αγνοούμενο στην Κάλυμνο, για τον νεαρό παιδί, τον 29χρονο. Φαντάζομαι να ασχοληθεί και η κ. Νικολούλη αύριο. Γιατί είναι και... Μα εδώ τι να ασχοληθεί, ποιο να μιλήσουν, τα βουνά, ή να ασχοληθεί και να μιλήσουν οι πέτρες. Και η θάμνη. Μπορεί κάποιο να τον έχει δει. Υπάρχει σοβαρό θέμα εδώ πέρα. Ναι, υπάρχουν μάρτυρες που δεν μιλάνε αλλού και την Αγγελική την Νικολούλη την εμπιστεύονται και μιλάνε εκεί. Μπορεί κάποιο να τον έχει δει. Αν δεν έχει βρεθεί το παιδί μέχρι αύριο. Κύριε Τσάτσι, εσείς που μιλήσατε με κόσμο εκεί στην περιοχή, τον είδε κάποιο? Τι είπανε? Υπάρχουν μάρτυρες. Δεν τον έχω δει. Δυστυχώς δεν τον έχω δει. Αλλά επειδή άκουσα την συζήτηση τώρα που είπε κάποια κυρία από εκεί. Ναι, έτσι είναι. Ενδέχεται κάποιοι να τον έχουν δει και να μην θέλουν να μιλήσουν. Γιατί μην βρεθούν μπλεγμένοι κτλ. Αλλά την Αγγελική την εμπιστεύονται.
Μάλιστα. Και καλά κάνουν. Δηλαδή, έχουμε καταδύσει σε εξαφανίσεις να πηγαίνουμε στην τηλεόραση για να βρεθούν οι. Έχει δύναμη τηλεόραση, κύριε Καμπούρ, το ξέρετε. Η γνώμη μου. Έχουν οι αρμόδιες αρχές πρότιστα και πρέπει να μάθουμε κάποια στιγμή να πηγαίνουμε σε αρμόδιες αρχές και να πούμε συγχαρητήρια στον κύριο της πυροσβεστικής για τις υπεύθυνες και πολύ προσεγμένες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε ότι ο κύριος Τσάτσης και οι άνθρωποι όλοι εκεί κάνουν μεγάλη προσπάθεια, κάνουν πολύ μεγάλο αγώνα κάτω από αντίξωες συνθήκες με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής. Και μπράβο κύριε Τσάτση, και σας αξίζουν πολλά μπράβο και σε εσάς και στους συναδέλφους σας για όλο αυτόν τον αγώνα που κάνετε. Κάτω από δύσκολες συνθήκες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξαναλέμε. Τα πράγματα είναι πολύ περίεργα σε αυτή την υπόθεση. Ο νέος έχει αφήσει. Να βρεθεί μια λύση και να βρεθεί το παιδί, γιατί υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, για να κλείσουμε την υπόθεση, έχουμε το κινητό του τηλέφωνο στο δωμάτιο στο οποίο διέμενε. Το ποδήλατό του έχει βρεθεί στο ένα άκρο. Και σε μια πολύ μεγάλη απόσταση, σαν πυραμίδα μας λέει, μας είπε ο άνθρωπος πυροσβεστικής, βρέθηκαν τα παπούτσια του και οι κάλτσες του, τις οποίες αναγνώρισε η μητέρα του. Άφαντος. Φυσιολογικό νόημα δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει νόημα και όχι μόνο αυτό, μας είπε και ο άνθρωπος τώρα της πυροσβεστικής, ότι είναι δύσβατη περιοχή. Δεν μπορεί κάποιος, ούτε και οι ίδιοι με εξοπλισμό δεν μπορούν να ανέβουν και να κάνουν την πεζοπορία. Πόσο ένας ξυπόλυτος. Να το πούμε και διαφορετικά. Μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Με τις θερμοκρασίες που έχουμε τέλη Νοεμβρίου, ούτε στην άμμο δεν μπορεί να περπατήσει πάνω από ένα χιλιόμετρο εξυπόλυτος. Μάλιστα. Δεν μιλάμε για τη δύσβατη περιοχή μόνο. Μάλιστα. Πρωτού αποδεσμεύσω το